πάμε μέχρι την αίθουσα Μανώλης Καρέλης, εκεί στην αίθουσα Ανδρόγειο και να συναντήσουμε δύο καθηγητές, τον κύριο Κονταξάκη και τον κύριο Δαλέζιο, από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος των καθηγητών μελών ΔΕΠ και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επίσης ο πρόεδρος των καθηγητών μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντιστοίχως, καλησπέρα σας. Είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, η εκδήλωση για το Πανεπιστήμιο, ο ρόλος του Δημόσιου Πανεπιστημίου σήμερα. Και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, αφενός το γεγονός ότι είναι μια εκδήλωση που την διοργανώνεται και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μια σύμπραξη, και βεβαίως που έρχεται μέσα σε μια τέτοια συγκυρία τη στιγμή που μιλάμε για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με φόντο βεβαίως αυτό το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έρχεται. Ναι, εγώ είμαι ο Γιάννης Δαλέζιος. Μία διόρθωση, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών στις σχολές του Ηρακλείου. Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να αρχίσουμε μία συζήτηση για το ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστημίου και μάλιστα στον 21ο αιώνα. Αφορμή είναι η πρωτιθέμενη κατάθεση του νομοσχεδίου από την κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά εμείς θέλουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά τα θέματα που αφορούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι μια αρχή λοιπόν διαλόγου αυτή η συνάντηση, στην οποία έχουμε καλέσει όλους τους συναδέλφους και φορείς από την πόλη του Ηρακλείου, έτσι ώστε να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για αυτό το θέμα. Τώρα, βεβαίως, τις προηγούμενες μέρες είδαμε την κατάσταση που επικρατεί, κύριε Κονταξάκη, τόσο σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όσο και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πώς έχει διαμορφωθεί η πραγματικότητα σε αυτά τα δύο πανεπιστήμια από το 2009 έως και σήμερα. Και βλέποντας τα νούμερα και τα στατιστικά και αυτή τη σταδιακή, το ροκάνισμα της δυναμικότητας των δύο πανεπιστήμιων, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Καλησπέρα κύριε Καρδιωτάκη. Χαίρομαι πολύ που ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα που αναδεικνύουμε, γιατί ακριβώς πιστεύω ότι το θέμα αυτό που θα κουβεντιάσουμε σήμερα για το ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστήμιου στην Ελλάδα δεν αφορά εμάς τους καθηγητές, δεν αφορά κάποιες συντεχνίες, αφορά όλους, όλη την κοινωνία, γιατί αφορά και εσάς και το μηχανικό που θα απασχολήσετε και το γιατρό που θα πάτε και τον ψυχολόγο και το λογιστή και τον οικονομολόγο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια. Όταν απορριθμίζεται το πανεπιστήμιο και το πτυχίο χάνει την αξία του, θα έχουμε πρόβλημα συνολικά σαν κοινωνία. Αυτό λοιπόν θέλουμε να αναδείξουμε σήμερα. Έχετε απόλυτο δίκιο που βλέπετε τα στατιστικά από το 2009 μέχρι το 2023, και αυτό υπάρχει και στα ψηφίσματα των συμβουλίων διοίκησης και στις συγκλήτους πια όλων των πανεπιστημίων, και του Μετσόβιου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου. Αναδεικνύεται ότι υπάρχει μία τρομερή μείωση των πόρων και μία αύξηση των φοιτητών. Δηλαδή, από τη μία έχουμε περίπου 40% μείωση στους πόρους και στους καθηγητές και στο τεχνικό και στο επιστημονικό προσωπικό, και από την άλλη μεριά έχουμε περισσότερους φοιτητές για να εκπαιδεύσουμε, να γίνουν υπεύθυνοι επιστήμονες για να αναλάβουν τη δουλειά τους όταν βγουν από το πανεπιστήμιο. Και την ίδια ώρα βέβαια έχετε και λιγότερους καθηγητές, γιατί τα μέλη ΔΕΠ όλο και μειώνονται, σωστά? Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μία έλλειψη πόρων. Όταν λέω πόρων, δεν εννοώ μόνο χρηματικών πόρων, και χρηματικών, αλλά και καθηγητών και υπόλοιπου επιστημονικού προσωπικού και τεχνικού προσωπικού. Μια υποχρηματοδότηση για λοιπόν τα δικά μας πανεπιστήμια, την ώρα που βλέπουμε ότι κερδίζουν συνεχώς διακρίσεις και βραβεύσεις και μεγάλη αναγνώριση και στο εξωτερικό, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή στο εξωτερικό τι αναγνώριση τη χάνουν και πώς θα αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος. Ακριβώς, έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια με διεθνείς διακρίσεις. Στεκόμαστε ίσως προς ίσον προς όλα τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Και παρόλα αυτά, η λύση που προτείνεται με τις εξαγγελίες του Υπουργού της Κυβέρνησης είναι να φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αντί να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
Τώρα, κύριε Νταλέζιε, πραγματικά πώς μπορούμε να ανασχέσουμε αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα και να ξαναγυρίσουμε, να ξαναδώσουμε το ρόλο που αξίζει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά και όχι μόνο στην πραγματικότητά του, αλλά και στις συνειδήσεις, δηλαδή και στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει αρχίσει να σκέφτεται για το ρόλο πραγματικά του Δημόσιου Πανεπιστημίου σήμερα. Γι' αυτό ξεκινάμε αυτή τη σειρά συναντήσεων με την κοινωνία, έτσι ώστε να ενημερωθεί η κοινωνία για το ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστημίου, για τις δυνατότητες του, για τα επιτεύγματά του, για τους προβληματισμούς των ανθρώπων που δουλεύουν για δεκαετίες μέσα σε αυτό το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να μην ακολουθεί, θα έλεγα, κάποιες αγοραίες εκφράσεις της κυβέρνησης, ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουμε καλύτερη εκπαίδευση, θα έχουμε συγκράτηση κονδυλίων στην Ελλάδα και όλα τα συναφή, ή ότι θα ωφεληθούν τα δημόσια πανεπιστήμια από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πίσω από την υποχρηματοδότηση κάνει κανείς και δεύτερες σκέψεις, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και μια σκοπιμότητα, γιατί στην Ελλάδα είναι ένα έργο που το έχουμε δει πολλές φορές, όταν θέλουμε να φέρουμε τις ιδιωτικοποιήσεις, συνήθως αφήνουμε υποχρηματοδότηση να απαξιώνεται κάτι το δημόσιο, ώστε να υπάρχουν και λιγότερες κοινωνικές αντιδράσεις μετά. Ναι, έχουμε βάσιμους λόγους να κάνουμε αυτές τις δεύτερες σκέψεις, ότι η απαξίωση του πανεπιστημίου, ο οικονομικός του στραγγαλισμός γίνεται βάση κάποιου σχεδίου. Αλλά εντάξει, δεν θέλουμε να γίνουμε δικαστές προθέσεων. Βλέπουμε στην πράξη. Και στην πράξη, σας τα είπε και ο κύριος Κονταξάκης, και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων έχουν δείξει πόσο έχει πέσει η χρηματοδότηση, πόσο μας λείπουν οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι στα πανεπιστήμια, και πόσο, θα έλεγα, χάρη στον πατριωτισμό των καθηγητών, των ερευνητών στα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια ακόμη μπορούν να στέκονται εισάξια κοντά σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Τώρα, με τις συνθήκες που περιγράφετε, πραγματικά, μιας και είπατε τη λέξη έρευνα, μπορούμε πραγματική έρευνα να κάνουμε στα πανεπιστήμια μας και να υπηρετήσουμε και αυτό το ρόλο? Γιατί είναι ένας από τους βασικότερους ρόλους που έχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι ένας από τους βασικότερους ρόλους. Δεν είναι ένα εκπαιδευτήριο το πανεπιστήμιο. Είναι ένας χώρος όπου γεννιέται καινούργια γνώση, και αυτή η γνώση μεταδίδεται στους φοιτητές, έτσι ώστε να γίνουν οι αυριανοί επιστήμονες και να την αναπτύξουν αυτή τη γνώση. Άρα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης που περιορίζονται στο θέμα της εκπαίδευσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τι εκπαίδευση θα προσφέρουν, αγνοώντας εντελώς τον τομέα της έρευνας, μπορούμε να πούμε ότι είναι μάλλον εξοργιστικές. Δηλαδή, δεν γίνεται ένα πανεπιστήμιο χωρίς έρευνα. Και για να γίνει σωστή έρευνα στα πανεπιστήμια, πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και ικανή χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να αποδίδει αυτή η έρευνα. Μάλιστα. Υποθέτω, κύριε Κονταξάκη, σήμερα, όπως είπατε και εσείς, ξεκινάτε ουσιαστικά αυτόν τον κύκλο των συζητήσεων, ένα κύκλο εξωστρέφειας και συνδιαλλαγής με την κοινωνία, να βάλετε την κοινωνία στο πρόβλημα, σωστά? Ακριβώς. Επειδή ακριβώς είναι πρόβλημα της κοινωνίας, καλούμε όλους τους φορείς της κοινωνίας, τους επιστημονικούς συλλόγους, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους Πριτάνιες, όλους τους φορείς που έχουμε καλέσει, όλους τους φορείς της πόλης και της περιφέρειας, γιατί είναι ένα πρόβλημα όλων. Πρέπει όλοι να πάρουμε θέση και να δούμε τι σκέφτονται όλοι για αυτές τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με τα μη κρατικά εντός εισαγωγικών πανεπιστήμια. Οπότε θα ακολουθήσουν και άλλες, φαντάζομαι, εκδηλώσεις αυτού του είδους. Ναι, είναι το πρώτο βήμα. Ναι, ακριβώς. Είναι το πρώτο βήμα αυτό. Ανοίγουμε τη συζήτηση, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε διάλογο
και να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Δεν έχουμε ελεύθερα όλες οι απόψεις. Οπότε ζητούμενο προφανώς, κύριε Κονταξάκη, είναι και να βγουν και κάποιες αποφάσεις, ψηφίσματα, έτσι, και από θεσμικά όργανα και από τους Δήμους και από την Περιφέρεια Κρήτης, σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Από τα Συμβούλια Διοίκησης και από τη Σύγκληση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν βγει ήδη ψηφίσματα. Uh-huh. Τώρα πρέπει να μιλήσει και η ίδια η κοινωνία. Πρέπει να μιλήσει. Τα πανεπιστήμια έχουν ένα υλικό, βγάζουν ανθρώπους για να υπηρετήσουν την κοινωνία, είναι για το δημόσιο συμφέρον. Η κοινωνία λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί και αυτή, να ενσκύψει στο θέμα, γιατί αυτήν αφορά. Αυτήν αφορά το θέμα. Μάλιστα. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ πριν να ξεκινήσετε αυτή την εκδήλωση. Να είστε καλά και ευχαριστούμε βεβαίως και τον συνάδελφο, τον Στέλιο του Χανιωτάκη, για τη βοήθειά του.